Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Πανέτοιμοι. Την Εύα. Εύα Αντωνοπούλου. Καλημέρα. Τι τέλειο φόρεμα. Και πόσο σε κάνω. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Είναι Άντρια Παπαδοπούλου, μπορείτε να την προτιμήσετε κι εσείς. Πώς θα μπορούσα. Μα πήγα να σου κάνω το χέρι και κάνεις έτσι. Τι μπορεί να. Και μείνα εγώ. Γυναίκες μιλάμε για ρούχα, καταλαβαίνεις. Για ξέρω, χάρηκα πολύ. Ο Παύλος, ο Βασίλης. Γεια σας. Τι μυρίζεις. Τι κάνετε, γεια. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ, Εύα. Sorry. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου λίγο τα γεια σας. Και μου λέει η κουμπάρα μου η Έλληνα η Πολυκάρπου, μου λέει να του πας του Θέμη, μου λέει να δώρω ένα ρακί. Λέω τον άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει. Ξαφνικά θα σου πάω δώρο ένα ρακί. Ευτυχώς, γιατί είναι όλο μια κακή φήμη αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει. Και ας πω και κάτι, το έχουν κάνει πια πολύ καλεσμένοι. Δηλαδή είπα και εγώ, είναι λέω περασμένο, ξεχασμένο. Τι κάνει η Πολυκάρπου, καλά είναι, πολλά φιλιά να της δώσεις. Έχει μεγαλώνει ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ναι, να τη ζήσει, να τη χαίρεται. Γιατί είναι μια κακή φήμη, αφού υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο τη εκπομπή. Εσύ φταίει, εσύ με έχει, όλοι λένε ότι εσύ με. Με έβαλες και τα πολλά αυτά, μετά έλεγα τα αποδεικτικά. Μετά δεν έλεγα τα αποδεικτικά σχεία. Να τα ή! Δεν είπα κάτι άλλο. Εγώ σε έβαλα. Εσύ το κάνω. Κάτι σε έβαλα. Πλάκα κάνω. Τι κάνετε, ωραία περνάτε. Ναι, είμαστε πολύ καλά εδώ πέρα. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε που λένε και όλα στην ταινία. Λοιπόν, διάβασα στα χαρτιά μου εδώ πέρα, στο βιογραφικό σου. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ήξερα, ότι είσαι γεννημένη στην Αγγλία. Mm. Ναι, είμαι γεννημένη στην Αγγλία. Το ήξερα αυτό. Στο Weymouth της Μεγάλης Βρετανίας. Το Weymouth, αυτό και εγώ και λέω, τι είναι το Weymouth. Το Weymouth είναι ένα μικρό χωριό, έτσι προάστιο, που είχε πάει ο καλός μου μπαμπάκας στη μανούλα μου για να γεννήσει. Μέναμε Λονδίνο. Κοντά σε ποια πόλη, στο Λονδίνο, κοντά είναι. Κοντά στο Λονδίνο, είναι 2 ώρες έξω από το Λονδίνο. Okay. Και επειδή σπούδαζαν οι γονείς μου εκεί, με καρπό του έρωτα του φοιτητικού, τέλος πάντων, μιας μεγάλης αγάπης. Έλα. Ναι. Και κάποια στιγμή αποφάσισαν οι γονείς μου να κάνουν παιδί. Και σου λέει τώρα ο παπάς τώρα στο Λονδίνο, που δεν έχουμε, είχαν κάποιους φίλους εκεί, να πάει τη μαμά μου εκεί για να ξέρει τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο παπάς μου πηγαίνει, ερχόταν στη δουλειά του στο Λονδίνο και κάπου εκεί γεννήθηκα εγώ. Και ήρθαμε σε ηλικία 6 ετών. Δηλαδή μέχρι τα 6 μου. Ήσουν εκεί, ε. Ναι. Χώρισαν βέβαια οι γονείς μου μετά από 18 χρόνια σχέση. Έχεις αναμνήσεις δηλαδή εσύ από Αγγλία, θυμάσαι? Κοίτα, πράγματα. Νομίζω ότι από Αγγλία δεν έχω, και γιατί λέω νομίζω, γιατί οι αναμνήσεις που έχουμε αυτή την ηλικία μέχρι τα 5 είναι πιο πολύ νομίζω από περιγραφές, ναι. Δηλαδή έχω πάρα πολλές περιγραφές από τους γονείς μου, από τους φίλους και τα λοιπά, από τους συγγενείς που ερχόντουσαν, από τη γιαγιά που κουβαλούσε τα κατσίκια στο αεροπλάνο, ξέρεις, για να φέρνει τη φέτα και τα ελληνικά προϊόντα. Περιγραφές από όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Βέβαια έχω δει φωτογραφίες. Είχαμε το πρωί ένα βίντεο που παίξαμε για διάσημους που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, ναι, μεγάλωσαν κάποια χρόνια, ναι, που είχαν γονείς μετανάστες κτλ. Και, ναι, και έλεγε και ο Παύλος, γιατί και ο Παύλος έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι έτσι λίγο πιο παθιασμένοι με την Ελλάδα. Με τα... Βέβαια, ναι, σαν φοιτητές, φαντάζομαι οι γονείς σου δεν ήταν τόσο αυτής της λογικής του μετανάστη. Ναι, όχι, ήταν και μια άλλη εποχή και μια άλλη λογική, νομίζω, οι γονείς μου. Δηλαδή, οι γονείς μου ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι τέλειωσαν τις σπουδές τους εδώ και είχαν πολλά όνειρα. Ας πούμε, είναι επιστήμονες, σπουδάζανε το ένα πτυχίο μετά το άλλο, το ένα μάστερ μετά το άλλο. Οπότε ήταν σε μια διαφορετική λογική. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ σίγουρα είναι ότι όσοι πηγαίνουν στο εξωτερικό κάποια στιγμή θέλουν να γυρίσουν. Ελλάδα. Ναι, όντως. Βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, εγώ δεν θα γύριζα αν ήμουν έξω. Mm. Αλλά αυτό όπως είναι ιστορία. Τώρα, αλλά όπως ήταν κάποτε, όλοι θέλουν να γυρίσουν. Ξέρεις. Ναι, και είναι και λογικό. Εντάξει. Τι σου λένε για τα παιδικά σου χρόνια, γιατί μου λες ότι πιο πολλές αναμνήσεις είναι από πράγματα που σου διηγούνται εκείνη. Ναι. Ήσουν καλό παιδάκι, ήσυχο παιδάκι, ήσουν ταραξίας παιδάκι. Ήμουν λίγο ταραξίας παιδάκι, παρότι δεν μου φαίνεται. Γιατί γενικώς ό,τι μου λένε είσαι ήρεμη, είσαι κτλ. Ήμουνα πολύ σκανταλιάρα. Έπαιρνα, είχαμε πάρα πολύ, θυμάμαι πάντα φιλοξενούσαμε πολύ κόσμο στο σπίτι και αυτά. Έπαιρνα τα πορτοφόλια τους και τα σκάλιζα. Έβγαζα έξω τα χρήματα, τις κάρτες. Ο μπαμπάς μου είχε γίνει έξαλλος μια φορά. Το παιδί μου να μην γίνει κλεπτομανής. Έκανες φόκους σε συγκεκριμένα πράγματα. Τις κάρτες πιστωτικές από μικρή, ξέρεις. Και ένα άλλο, δεν μ' άρεσε καθόλου να βλέπω τους γονείς μου να καπνίζουν και πήγαινα πάντοτε πίσω από την κουρτίνα με τα τσιγάρα του μπαμπά μου, γιατί ο μπαμπάς μου κάπνιζε και πολύ. Και έπαιρνα τα τσιγάρα και τα άσπαγα. Έλα. Για να μην καπνίζει. Αυτό ναι. Είναι πολύ καλό που του έκανε, ναι. Βέβαια. Δεν το ήξερε τότε, αλλά ήταν. Βέβαια, αποτέλεσμα δεν είχε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, γενικά νομίζω ήμουν ένα νορμάλ παιδάκι. Και στο σχολείο διάφορα έκανα. Και τσίχλες είχα κολλήσει από ό,τι θυμάμαι στα
μαλλιά μια συμμαθήτρια όπω ανεβαίναμε τι κάλε και είχα πάρει αποβολή. Γιατί το κόλλησε το κορίτσι, στη συγκεκριμένη δεν τη χώναβε ή απλά έτσι για πλάκα. Ξέρει, αυτά τα δεν είμαστε λίγο κολόπεδα όταν είμαστε μικρά. Μπορεί και να μην τη χώνευα πολύ, δεν θυμάμαι τώρα. Τελικά αυτό το γενικό πρόσωπο κρύβει. Εγώ για όλο μέσα. Και η τσίχλα δεν βγαίνει από το μαλλί μετά. Νομίζω κούραμα θέλει, παιδιά, η τσίχλα. Ανατροπή τη εικόνα τη έβαζε αυτή την πληρωμένη ανατροπή. Το μαλλί. Κατάψυξη κατευθείαν. Τα μαλλιά. Α, ναι. Δεν βγαίνει αλλιώ. Δεν βγαίνει. Θέλει κούραμα έτσι και τη βάλει στο μαλλί, νομίζω, την τσίχλα. Αντίο. Κοίτα, εγώ νομίζω έτσι πώ μπορώ να σε καταλάβω. Πρέπει να ήσουν η ωραία του σχολείου και νομίζω ότι υπήρχε κόντρα με μέχρι. Α, δεν ήσουν. Όχι. Γιατί. Δεν ήμουνα, δηλαδή δεν κάνει... ήμουνα. Δεν το αισθάνθηκα εγώ ποτέ έτσι, ότι ήμουνα η ωραία του σχολείου. Δεν σε φλέρταραν τα αγόρια, όχι, δεν ήσουν αδέσκ... ας πούμε δεν το πήγε δεν το παίζω με τριόφρον τώρα. Δηλαδή στην πορεία εντάξει, κατάλαβα ότι έχω μια αλφα εξωτερική εμφάνιση. Αλλά νομίζω ότι μέχρι Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα Λυκείου δεν ήμουν η ωραία του σχολείου. Καλά, με τα μάτια μου. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Έχουμε φωτογραφίες. Έχουμε φωτογραφίες. Κόντεψα να πάθει εγκεφαλικό η Εύη Σαζακλή, αλλά τις έχουμε πολύ κάτι φωτογραφίες. Ποια είσαι τώρα εδώ. Η αριστερή βρε αγάπη. Είναι πίσω την ντουλάπα. Όχι, δεν καταλάβω. Άμα ανοίξει την ντουλάπα είναι μέσα η Εύα. Η αριστερή είναι βέβαια. Χάλια. Γιατί είδες που αποδεικνύεται, το σας λέω αλήθεια. Μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει, το μαλλί της εποχής. Καθόλου. Μια χαρά είναι. Βρε Περικλή μου κάνε ένα κοντινό λίγο να δούμε πιο κοντά από το Από δύο πάρ' το Περικλή. Ναι, δεν Περικλή το άλλαξε κάμερα και φέρ' το κοντά. Λοιπόν πάμε να δούμε κάποια άλλη φωτογραφία. Να μην τη δούμε καλύτερα. Για δούμε την επόμενη. Κοίτα εδώ πόζες, κοίτα στη σήμα. Είναι τώρα άμα, συγγνώμη, άμα ήσουν στο δικό μου σχολείο πάντως θα ήσουν η ωραία. Και στο δικό μου. Δηλαδή δεν ξέρω ποια πιο ωραία από σένα είχατε. Εσύ ναι. Που, σε ποιο σχολείο πήγαινες? Εμένα δεν θες να ξέρεις πως ήμουν σε εκείνη την πραγματικά. Στο μουσικό. Βέβαια. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Η κοπέλα ναι. Που τη σχόλησε στην τσίκλα είναι αυτή με το κόκκινο ή είναι άσχετη? Όχι, όχι, δεν ήταν στην παρέα. Δεν ήταν είναι αυτή από πάνω. Δεν το πέρασε σχολητέ με αυτό. Εντάξει, είπαμε. Τώρα εδώ είσαι αριστερή με το τζιν του παλιάσου, βέβαια. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εδώ πρέπει να σα πω ότι αυτή τη φωτογραφία μου την έχει τραβήξει ή η Δέσποινα Καμπούρη ή η Ρούλα Σταματοπούλου. Λοιπόν, έχουμε σχεδόν ίδια φωτογραφία δι τη Δέσποινα Καμπούρη. Ναι, είναι το ίδιο μέρο με την ίδια. Άρα την έχει τραβήξει η Ρούλα Σταματοπούλου. Έτσι. Η Ρούλα η Σταματοπούλου, η οποία σας φτιάχνει και σας εδώ σας μαλλιά, μακιγιάζ, ναι. Είμαστε πολύ φίλες και έχουμε πάει πέρσι Ελαφώνησο, στη γνωστή αυτή παραλία. Τέσσερις, πέντε κοπέλες ήταν η Ρούλα, εγώ, η Δέσποινα Καμπούρη και η Ελένη Οικονόμου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή τέλος πάντων, με το καλό, βγαίνησε η Ελένη. Βγαίνησε. Α, όχι, νόμιζα ότι είπες... Όχι, δεν είπες. Με το καλό. Α, εντάξει. Και πάμε εκεί και κάποια στιγμή λέμε, αρχίζει η Ρούλα, μας ακούς Ναταλία, μας πλέκει κοτσιδάκια, μας βάφει στην παραλία. Χαμός κόσμος γύρω-γύρω, σκέψου εικόνα τώρα, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να κάνουμε μια φωτογράφηση για εμάς και πάμε πίσω από τα στάχια, εκεί στη γνωστή παραλία του Σίμου και αρχίζουμε και φωτογραφιζόμαστε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δεν έχω λόγια. Και επαγγελματική φωτογραφία. Ναι, έτσι, τεράστια. Ναι, ήταν πολύ πετυχημένες. Ναι, εδώ και η Δέσποινα. Εδώ είναι στο Πατρινό Καρναβάλι για πάντα. Όταν ήμουν φοιτήτρια, συνήθιζα να πηγαίνω γιατί η κολλητή μου από το Πανεπιστήμιο ήταν Πατρινιά. Και είναι βέβαια. Πού το ξέρω εγώ το κορίτσι αυτό. Το είδες πριν με τα κόκκινα στην άλλη φωτογραφία. Αυτή δεν ήταν με τα κόκκινα στην άλλη φωτογραφία. Όχι, όχι, όχι. Το κορίτσι αυτό. Α, εδώ είναι από αυτές τις διακοπές. Δέσποινα Καμπούρη αριστερά. Ελένη κάτω. Δεν φαίνεσαι τώρα εδώ πέρα καλά. Δεν φαίνεται πολύ ναι, καλά. Σκοτεινά. Και η Ρούλα η Σταματοπούλου που κρατάει τη σακούλα κάτω. Κάτω, αριστερά, δίπλα στη. Α, με τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Έχει πάρει τα νερά για το δωμάτιο. Βλέπω Εύα, εδώ ράσια. Εδώ, χαμό. Αφήστε με τη Ρούλα. Εδώ, Ναταλία, εσύ. Εύα, χαμό. Μόνο Ναταλία, γιατί εσύ είσαι παντρεμένη. Ναταλία, έπρεπε να σε έχω μαζί μου εδώ. Αυτή η φωτογραφία, να σα πω πού είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι στην IT. Τώρα, ή μετά τι διαφημίσει. Να μην μου το πει τώρα, να μου το πει μετά τι διαφημίσει. Ό,τι θέλετε. Ναι, περίμενε, μην μου το πει τώρα. Εντάξει. Μην μου το πει τώρα. Πες το μου μετά τι διαφημίσει. Που... Γιατί λε και θα μου πει κάτι φοβερό. Επειδή ξέρω ότι θα πει γι' αυτό λέει... λέω. Α, έχει. Έχει. Suspense. Ναι, έχει suspense. Μετά το break. Κράτα το, Εύα. Κράτα το, μα φύγει. Γερά. Γερά. Μετά το break επιστρέφουμε. Μίκη. Ναι.